Ουσιαστικές είναι οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για το περιστατικό ξυλοδαρμού του 30χρονου άντρα με ειδικές ανάγκες. Όταν ο 30χρονος ακούμπησε ελαφρά με το αυτοκίνητό του το σχολικό λεωφορείο, ο οδηγός, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες προπονείται στις πολεμικές τέχνες, εξοργίστηκε, του επιτέθηκε σε έξαλλη κατάσταση και εξαφανίστηκε, αφήνοντας τον τρομοκρατημένο και χτυπημένο στο σημείο. Αυτό λέει του κάνει τη ζημιά. Το αυτοκίνητο αυτό, το δματάκι, έκανε τη ζημιά σε λεωφορείο που χωράει 200 άτομα. Αυτή. Έκανε το παιδί μου κομμάτια στο κεφάλι και στα μάτια. Αυτός ο κύριος. Και κατέβηκε από το λεωφορείο και έκανε το παιδί μου και πήγε στο νοσοκομείο. Αγνώριστο. Με όση δύναμη γροθιές, το παιδί είχε εγχειριστεί στο μάτι, το μάτι του έχει πάθει πάλι ζημιά. Το παιδί δεν θέλει να βγει από το σπίτι του, από το κρεβάτι του. Έχει πάθει ψυχολογική και κατάσταση και είμαστε το σπίτι μας είναι σε πένθος μεγάλο. Το παιδί το είδα 15-20 λεπτά μετά από το γεγονός. Είχε ένα μεγάλο αιμάτωμα και υποψιαζόμενο και κάταγμα ζυγωματικής χώρας. Ήταν σε άθλια ψυχολογική κατάσταση. Έτρεξα να προλάβω, αλλά δεν προλάβω τον οδηγό. Αν τον προλάβω θα τον σκότωνα. Ειλικρινά σας το λέω. Γιατί αγαπώ και θα τον σκοτώσω τον. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων του χωριού, ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου χτυπούσε με μίσος τον 30χρονο, μπροστά στα μάτια παρευρισκόμενων, οι οποίοι δεν προσπάθησαν καν να τον συγκρατήσουν. Ενώ όλο το τραυματικό γεγονός έχει αποτυπωθεί και στις ψυχές των μικρών παιδιών, που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο προάβλιο του σχολείου, φωνάζοντας και κλαίγοντας από φόβο για αυτό που διαδραματιζόταν μπροστά στα αθώα μάτια τους. Είδε τον οδηγό να χτυπάει το παιδί μέσα στο αυτοκίνητο. Και το παιδί να λιποθυμάει. Και τα παιδιά κλαίγανε στο προάβλιο. Ο γιος μου τουλάχιστον και άλλο ένα παιδάκι έκλαιγε. Τα άλλα φωνάζανε και μετά εξαφανίστηκε. Το μόνο που με ενημέρωσαν πριν από λίγο είναι ότι κάποιος ήταν κοντά στον οδηγό. Όρθιος και δεν έκανε τίποτα. Όταν κατέβαινα από εκεί πέρα, ήταν για πάρτι το Κωστάκι, εκεί ήταν συνοδική και καθόλου και χαρίζανε και δεν επέβηκε κανείς συνοδηγός. Να παίρνει και να μιλήσει εδώ πέρα, να δει και καθόταν και παίρνει και καπνίζανε. Εκεί, τους είδαμε τα μάτια μου. Σύμφωνα με τους συγγενείς του θύματος, ο ίδιος οδηγός νευριάζει συχνά και εξυβρίζει άλλους, ενώ παράλληλα φαίνεται πως έχει επιτεθεί με τον ίδιο τρόπο και στο παρελθόν. Ακόμη έχουμε μαρτυρίες από τα παιδάκια που ήταν μέσα στο σχολείο, ότι αυτός βρίζει συνεχώς, καθηγητές, μπορεί και την ίδια την συνοδό, δεν ξέρουμε, και έχει κάνει το ίδιο περιστατικό με ένα ποδηλάτη. Ο ίδιος οδηγός. Συγγενείς και φίλοι της οικογένειας μιλούν για τον 30χρονο με τα πιο όμορφα λόγια, ως ένα γλυκό παιδί που δεν πειράζει ποτέ κανέναν, ενώ ζητούν από τους αρμόδιους τον εξονυχιστικό έλεγχο των οδηγών σχολικών λεωφορείων. Ο γιος μου μίλησε με αυτό, αν σας έχω κάνει κάποια ζημιά να την πληρώσουμε, σας παρακαλώ κύριε, και αυτός να χτυπάει και το αυτοκίνητο και το παιδί μου, με τη δύναμή του να το έχει τραυματίσει εδώ και στην περιοχή του ζυγωματικού και στο μάτι. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να σταματήσουν και ειδικά στα σχολεία. Αυτός ο άνθρωπος, απορώ πώς αυτοί οι άνθρωποι που δίνουν τις άδειες να οδηγούν αυτοκίνητα, πώς δίνουν σε αυτούς τους ανθρώπους να οδηγούν αυτοί οι άνθρωποι παιδιά και να είναι τα παιδιά στο μέσο στο λεωφορείο να ουρλιάζουν, να κλαίνε τα παιδιά εδώ απάνω στο τοιχείο αυτό, να σκυρίζουν, να φωνάζουν και αυτή η κατάσταση συμβαίνει τώρα που στην Ελλάδα. Είναι πολύ ευγενικό, πολύ θετικό και πολύ ήσυχο παιδί. Τι ήθελα να πω, εύχομαι να βρει το δικαιό του και να μην βρει άλλη μια αδικία σε αυτή τη ζωή. Δεν πρέπει, γιατί έχουν ειδικά διπλώματα αυτοί που τα οδηγούν, που βάλουν κόσμο μέσα. Δεν είναι όπως άλλους νταλίτσες που οδηγούν και που δεν έχουν ειδικά διπλώματα, ΠΕΗ, πώς τα λένε αυτά. Λοιπόν, έπρεπε να είναι πιο σέβας. Για το περιστατικό έχει γίνει καταγγελία στην αστυνομία, ενώ πραγματοποιήθηκε και η ιατροδικαστική εξέταση. Τώρα, μετά από επικοινωνία με το ΚΤΕΛ Χανίων Ερεθίμου, στο οποίο ανήκει το λεωφορείο, η διοίκηση δήλωσε τα εξής.
Η διοίκηση της ΚΤΕΛ Χανίων Ερεθύμνου ΑΕ καταδικάζει απερίφραστα κάθε περιστατικό βίας από όπου και αν προέρχεται. Η υπόθεση βρίσκεται ήδη στη δικαιοσύνη, την απόφαση της οποίας αναμένουμε. Το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου με απόφασή του έχει ήδη παραπέμψει την υπόθεση στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο της εταιρείας, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία και ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της.